Προτελευταίο διαμάντι για το 2013, Γιάννος Μιχόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Vestas, θα παραλάβει το βραβείο από την κυρία Πατριανάκου. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κτενά και τους οργανωτές για την τιμή που μας κάνουν και την ευκαιρία να σας πω δύο πράγματα για την εταιρεία και να δω πολλούς γνωστούς και φίλους. Για αυτούς που δεν μας ξέρουν, η Vestas είναι μια δανέζικη εταιρεία, διαμάντι δανέζικης κοπής, αλλά πολύ ελληνικό. Δραστηριοποιούμαστε στην κατασκευή και συντήρηση ανεμογεννητριών. Απασχολούμε 127 άτομα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και τα περίπου 90 από αυτά τα άτομα είναι στην περιφέρεια. Είναι άνθρωποι στην Αλεξανδρούπολη, στην Πάτρα, στην Τρίπολη, στην Κρήτη που κάνουν τη συντήρηση. Όπως και ένας προηγούμενος ομιλητής, έχω και εγώ μια γλυκόπικρη γεύση στη σημερινή εκδήλωση. Γλυκιά γιατί είναι μια πολύ καλή αναγνώριση της προσπάθειας που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια σαν ομάδα. Λίγο πικρή γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ο Θεός έδωσε στην Ελλάδα ήλιο, αέρα και θάλασσα. Και δυστυχώς δεν τον έχουμε αξιοποιήσει όσο θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε και κοιτάμε να εισάγουμε ακριβό και δισεύρετο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Θα κλείσουμε μια γλυκιά γεύση, σαν αναγνώριση της δικιάς μας ομάδας. Περίπου 15-20 παιδιά από το ελληνικό γραφείο, και εμείς δεν έχουμε διώξει κόσμο. Έχουμε περιορίσει το κόστος μας χωρίς μείωση μισθών. Πήγαμε σε μικρότερα λίγο γραφεία, στο Μαρούσι. Και εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε να εξάγουμε την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει. Και όπως είπα, 15-20 παιδιά από τη δικιά μου ομάδα. Σήμερα βοηθάνε ή ασχολούνται στα πλαίσια της εταιρείας, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στο Μεξικό. Και εγώ προσωπικά έχω αναλάβει την ανάπτυξη έργων στη Ρωσία, στο Αζερμπαϊτζάν και στο Καζακστάν. Σας ευχαριστώ πολύ.